When you're Greek like me, you don't expect good news these days. Which is why an article that appeared in the New York Times caught my attention. Apparently, a group of researchers had discovered that on the remote island of Icaria, people live longer and happier lives than anyone else in the world. I had also heard that because of the crisis, we Greeks could lose 5 to 10 years of our lives, while these Icarians reached 100. It was the perfect mystery for our times. Il y a le fleuve d'éternité, il y a la fontaine de Jouvence. La longévité, ça a trait du mythe. Pistevete oti izoi ine kalo ikako pragmata. Όχι, η ζωή είναι ωραία, αλλά να μπορεί ο άνθρωπος να τη ζει όπως πρέπει. Να μην στερείται τα απαραίτητα της ζωής, όχι μεγαλεία. Η ανεργία ξεπέρασε πλέον κάθε προηγούμενο. Στη χώρα μας έφτασε στο δυσθεώρητο 53,8% στους νέους 15-24 ετών. Έρχονται άνθρωποι που ούτε ξέραν πώς είναι η γης. Ξέρανε μόνο το τσιμέντο και την άσφαλτο, ξέρανε. Και έρχονται οι άνθρωποι και μου λένε: θα έρθω να δουλέψω με ροκάμο το ό,τι έχεις. Στον κήπο, στο αμπέλι, στα μελίσια. Στην Αθήνα ήμουν σε εταιρείες, σε γραφεία, προγραμματιστής ήμουνα, δούλευα κανονικά, αλλά... Είμαι ο Περδεψάιν. Δύο κόσμοι, δύο νοοτροπίες. Φάκετε. Να μου πείτε και σε τι τιμές θα μου τα δίνετε. Μάζε που θα θέλεις. Τι δεν, ναι, δεν σας κατάλαβα. Μάζε που θα θέλεις με 50 λεφτά. Εγώ είμαι πολύ πλούσιος. Αν έχω ένα πιάτο φαγητό και έχω και δυο τσίγκους και τη μάγια από κάτω. Αν σηκωθώ ένα πρωί και μου πω γκάι και το σπίτι σου καταστράβησαν όλα, κάποια σπηλιά θα μπω και ένα πιάτο φαγητό να βρεθεί να περάσω. Με την οικονομία αυτό που συμβαίνει, αυτή μια είναι κακό, υποφέρω. Αλλά αυτήν την άλλη λοιπόν θα μας βάλει σε έναν δρόμο ότι μπορούμε να ζήσουμε και με δίχως πολλά λεφτά. Όταν ξεκίνησα, οι προσδοκίες μου ήταν διαφορετικές για ένα τέτοιο μέρος, για το πώς μπορεί να γίνει. Και αυτή τη στιγμή προσαρμόζονται σε μια πραγματικότητα. Είναι πιο πολύ αυτό, η απογοήτευση για το πώς θα γίνει. Θέλει λίγο χρόνο.